Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή, το γλυκό μας. Θα φτιάξουμε ένα πανφόρτε σοκολάτας. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι περίπου είναι το πανφόρτε, είναι σαν μία μπάρα δημητριακών, πολύ ψαγμένη, πολύ πιο ιδιαίτερη, πολύ πιο μαστιχωτή, πολύ πιο γλυκό και όχι σνακ. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας και να το φτιάξουμε. Για το πανφόρτε με σοκολάτα θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής ανάλατα, 150 γραμμάρια αμύγδαλα χωρίς φλούδα, 150 γραμμάρια φουντούκια, 150 γραμμάρια καρύδια, 250 γραμμάρια μέλι, 120 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 100 γραμμάρια κουβερτούρα, 150 γραμμάρια κόντιτα, 100 γραμμάρια σίκα αποξηραμένα, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ, 1/4 από 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα και 1/4 από 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο φούρνος μου είναι προθερματισμένος σε 170 βαθμούς και έχω διάφορους ξηρούς καρπούς εδώ. Ο πρωταγωνιστής στο πανφόρτε πάντα είναι η ξηρή καρπή, φίλε Διονύση, να το θυμάστε. Οπότε, έχω διαλέξει να βάλω καρύδια, φιστίκια υγιεινής, αμύγδαλα και φουντούκια, αλλά τα αφήνω πάνω σας. Άμα δεν έχετε όλα αυτά, μπορείτε να βάλετε όποιον ξηρό καρπό θέλετε. Απλά θέλω στο σύνολο 600 γραμμάρια ξηρούς καρπούς. Το πιάσαμε. 600 γραμμάρια είναι πολύ. Οπότε, μπορούμε να βάλουμε και φιστίκια που είναι πιο οικονομικά. Σωστά. Να μην βάλουμε φιστίκια υγιεινής και αμύγδαλο που είναι ακριβό. Να βάλουμε πιο φθηνούς ξηρούς καρπούς. Αλλά γενικά το πανφόρτε είναι ένα γλυκό με ξηρούς καρπούς που είναι ιδιαίτερο, έχει χαρακτήρα, είναι φινετσάτο. Οπότε μας αρέσει να βάζουμε καλούς ξηρούς καρπούς ή ξηρούς καρπούς που έχουμε στο ράφι και δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε τους ξηρούς καρπούς σε ένα ταψάκι εδώ. Και η κατάλληλη θερμοκρασία για να ψήσουμε τους ξηρούς καρπούς μας είναι 160 με 170 βαθμούς. Άμα το ελέγχετε, βάλετε 170. Άμα δεν το ελέγχετε, βάλετε 160. Στους 160 θέλει 20 λεπτά, στους 170 θέλει 15 λεπτά. Οπότε βάζω μέσα εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, τώρα σε ένα κατσαρολάκι. Εδώ πάνω στη φωτιά. Μέτρια φωτιά. Θα προσθέσω το μέλι και την άχνη ζάχαρη. Το μέλι θα βοηθήσει στο να πάρουμε έτσι μια ωραία υφή στο πανφόρτε και η άχνη ζάχαρη θα βοηθήσει τη γλυκύτητα. Επίσης, η άχνη ζάχαρη θα βοηθήσει στο να δέσει το γλυκό μας. Σε περίπτωση που βάλουμε 100% μέλι στη συνταγή, να ξέρετε ότι πάντα το πανφόρτε θα μαστιχώνει περισσότερο από όσο πρέπει και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε βάζω το μέλι μέσα μαζί με την άχνη. Και ανακατεύουμε καλά, εδώ. Θέλουμε το μείγμα μας ίσα ίσα να αρχίσει να βράζει, δεν θα πάρει πολλή ώρα. Και γενικά, να ξέρετε, αλλάζει το χρώμα. Γίνεται αυτό το λευκό όταν βάζουμε την άχνη ζάχαρη μέσα. Βέβαια θα διαφανίσει καθώς θα βράσουμε. Αλλά υπάρχει και πανφόρτε σοκολάτας, υπάρχει και πανφόρτε χωρίς σοκολάτα. Γίνεται ακριβώς με την ίδια διαδικασία, απλά δεν έχει σοκολάτα μέσα. Λοιπόν, ανακατεύω λίγο ακόμα και τι θέλω, φίλε Διονύση, να δω εδώ. Να βγάζει μπουρμπουλίθες. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά μου, καλύτερα χαμηλά παρά ψηλά. Και έχω τη σοκολατούτσα μου εδώ. Τέλεια. Δεν θέλουμε πολύ σοκολάτα, ελάχιστη είναι. Κόβω σε κομματάκια. Τι σοκολάτα θέλουμε να βάλουμε? Κουβερτούρα. Μπορούμε να βάλουμε και γάλακτος, μπορούμε να βάλουμε και λευκή, μπορούμε να βάλουμε ό,τι μας αρέσει. Θα δουλέψει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά η λευκή, άμα βάλουμε λευκή, όταν βάλουμε το πανφόρτε μέσα στο φούρνο, θα πιάσει λίγο κίτρινο χρώμα από πάνω. Δεν μας πειράζει. Είναι άποψη, μας αρέσει, γίνεται κι αυτό. Λοιπόν, και με το που αρχίσει να βράζει το μείγμα εδώ. Τέλεια. Βγάζω από τη φωτιά, ρίχνω τη σοκολάτα μου μέσα και ανακατεύω. Οχ και οχ και οχ. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Βέβαια, θες να βάλεις ένα κουταλάκι να δοκιμάσεις από εδώ μέσα. Ήταν γλυκό πριν με το μέλι και τη ζάχαρη, αλλά τώρα που βάλαμε τη σοκολάτα ισορρόπησε και γίνει τέλειο. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Δεν είναι πολλά. Και έχω εδώ πέρα αυτά τα κλασικά τα φρουτάκια που τα πουλάνε στο σούπερ μάρκετ στη συσκευασία που λέγεται κόντιτα. Ουσιαστικά είναι τα φρουτάκια γλασέ που τρώμε σε παγωτό το παρφέ. Αυτό. Αυτά θέλω. Τα ρίχνω μέσα όπως είναι. Το πανφόρτε είναι ένα γιορτινό γλυκό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το λατρέψετε κι εσείς άμα το φτιάξετε. Δηλαδή, όντως έχει τόσο υπέροχες γεύσεις και τόσο διαφορετικές γεύσεις που κάθε μπουκιά του είναι μοναδική. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα και λίγο σίκο, ψιλοκομμένο, ωραίο. Πω, ωραίο σίκο αυτό, ε. Είναι και κομφή, ολόκληρο κομμάτι. Μπορείς να το φας. Γενικά δεν κολλάει πάνω στο μαχαίρι. Όταν είναι έτσι καλής ποιότητας, είναι κάπως έτσι και με τρελαίνουν. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Ρίχνω και το σίκο μέσα. Τέλεια. Και ανακατεύω εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να μεταφέρω σε ένα μεγαλύτερο μπολ. Γιατί σίγουρα εδώ μέσα δεν θα μπορώ να κατέψω όλα τα υλικά μου. Οπότε ρίχνω μέλι, άχνη ζάχαρη, σοκολάτα και
τα αποξηραμένα φρουτάκια μου, εδώ. Εγώ γλασέτα λέω τα φρουτάκια εκείνα. Εσύ πώς τα λες, ρε Διόνυση? Και εγώ γλασέτα ξέρω. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα αλεύρι, ελάχιστο, και τους ξηρούς καρπούς που έχουμε καβουρντίσει. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν τους καβουρντίσετε, θα χάσετε τη μισή συνταγή. Πρέπει να πάρουν αυτό το υπέροχο χρώμα τους. Βλέπεις, φίλε? Μπράβο. Ρίχνω μέσα και τους ξηρούς καρπούς. Και πάμε να το κάνουμε ακόμα πιο γιορτινό. Έχω υπέροχα μυρωδικά εδώ. Τζίντζερ, να ρίξω? Θα ρίξει. Ελάχιστο. Γαρίφαλο στη μύτη του κουταλιού. Κανέλα, θα ρίξουμε, αλλά μην το παρακάνουμε, γιατί έχουμε μέσα ιδιαίτερες γεύσεις, οπότε δεν θέλουμε να καλύψουμε τις υπόλοιπες γεύσεις. Εδώ. Και λίγο μοσχοκάριδο, πάντα μας αρέσει. Σας λέω, είναι ένα γιορτινό all time γλυκάκι που το φτιάχνεις όλη τη χρονιά. Δηλαδή, είναι ένα treatment στον εαυτό σου για να σου θυμίζει ότι κάτι ωραίο συμβαίνει στη ζωή σου. Οπότε, κάντε το. Εδώ πέρα θα σας φανούν ότι η ξηρή καρπή είναι πολύ περισσότερη για το μείγμα. Αλλά, αν ανακατέψετε, θα δείτε ότι θα δέσουν τα υλικά. Εδώ. Πώς το βλέπεις, Διονύση? Πολύ ωραίο. Ως τώρα το βλέπεις λίγο ακριβό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβό. Είναι περίεργο. Αλλά η ποσότητα που θα βγάλουμε, αλήθεια σου λέω, είναι. Τι να σου πω, για 20 άτομα να πάρουν ένα γλυκάκι. Οπότε είναι πολύ οικονομικό, με τη λογική ότι θα φάει πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό ήταν. Τέλεια. Αν φορέσω γαντιά, άρχισε να κολλάει και να έχει αυτή την υπέροχη υφή που έχει το Πανφόρτε. Έχεις δοκιμάσει ποτέ? Σε μία λογική ότι έχω ένα φούρνο, θα μπορούσα αυτό να το απλώσω σε λεπτό τώρα τα ψή και να δίνω πιο ποιοτικές μπάρες δημητριακών. Και κρατάνε περισσότερο. Γιατί οι μπάρες δημητριακών που παίρνουμε συνήθως τι κάνουν? Τι αγοράζεις και σε μία ωρίτσα έχουν αρχίσει και μαλακώνουν. Και είναι κάτι που δεν σ' αρέσει. Λέτε να καίει. Εδώ. Λοιπόν, πάει αυτό πίσω. Εδώ. Σταμάτα. Καίει λίγο, αλλά μας αρέσει. Σταμάτα. Λοιπόν, πάει όλο μέσα. Εδώ και εδώ. Δεν ήταν καλή ιδέα τα γάντια. Ήθελα να το κάνω πιο τηλεοπτικά. Κανονικά θα το έκανα με κουτάλι. Αλλά τέλος πάντων. Το βάζω και αυτό. Λοιπόν, βγάζουμε τα γάντια. Εδώ. Απλώνω. Εδώ. Είδες, κατευθείαν έπαιξε, Διονύση. Γι' αυτό θέλει ζεστούς σκληρούς καρπούς μέσα. Και βέβαια γρήγορες κινήσεις για να μην σφίξει το μείγμα, γιατί άμα σφίξει μετά δεν μπορέσει να το απλώσετε καθόλου. Λοιπόν, ο φούρνος μου τώρα χαμηλώνει και πάει στους 130 βαθμούς. Εδώ. Και θα ψήσω για μισή ωρίτσα. Σε μισή ώρα θα βγάλω, θα αφήσω να ξεκουραστεί και θα κόψω να σας δείξω τι έχουμε κάνει. Αν και καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα είναι άψογο. Θυμίζει λίγο λουκούμι, σοκολάτα γύρω-γύρω η γέμιση. Αλλά σκέψου ότι έχει όλους αυτούς τους ξηρούς καρπούς που το κάνουν κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει. Φανταστικό. Το πανφόρτε είναι γνωστό στην Ιταλία ως πανφόρτε di Siena και λέγεται ότι είναι ένα από τα παλαιότερα γλυκίσματα της Τοσκάνης που κατά την μεσαιωνική περίοδο ονομαζόταν πανπεπάτο, μια λέξη που προέκυψε από το πιπέρι, το συστατικό που κάνει τη διαφορά σε αυτό το γλυκό. Και το πανφόρτε μας είναι έτοιμο! Πώς φαίνεται, φίλε Διονύση? Πολύ ωραίο. Είναι ωραίο πράγμα, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο? Κοίταξε, το ξαναλέω, είναι ακριβό. Έχει 600 γραμμάρια ξηρούς καρπούς μέσα. Οκ, αλλά κοιτάξτε τι κομμάτια θα βγάλουμε. Λοιπόν, ουλαλα. Και εδώ. Και εδώ. Εγώ το θεωρώ ιδιαίτερο. Είναι, ρε φίλε, κοίτα εδώ. Δεν είναι τώρα κάτι απλό. Μπορούμε είτε να πασπαλίσουμε με κακάο, είτε με άχνη ζάχαρη. Ό,τι θέλετε κάντε. Εγώ απλά, έτσι όπως είναι, θα πάρω μια πιατέλα. Θα βάλω πάνω, εδώ, πιο ρουστίκ, κομμάτια. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Φανταστικό. Για πες. Αυτά τα τέσσερα που έχουν μείνει είναι για εσάς. Και πολύ σας είναι. Εντάξει, γιατί θέλουμε να κάνουμε πλάνα. Όχι εσείς. Εδώ, ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το πανφόρτε με σοκολάτα, σε ταψί βάζουμε τα φιστίκια, τα αμύγδαλα, τα φουντούκια και τα καρύδια και ψήνουμε για 15 λεπτά. Σε κατσαρόλα σε χαμηλή προσμέτρια φωτιά βάζουμε το μέλι, την άχνη και ανακατεύουμε μέχρι να πάρει μια βράση.
αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε την κουβερτούρα σε μικρά κομμάτια και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε την κόντιτα και τα σίκα ψιλοκομμένα, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε το μείγμα σε μπολ και προσθέτουμε το αλεύρι, τους ξηρούς καρπούς, το τζίντζερ, το γαρίφαλο, την κανέλα και το μοσχοκάριδο. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 130 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε.